Πάω. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, Γρηγόρη. Πραγματικά. Θέλω να σου σφίξω το χέρι από εδώ. Είδες που τα ξέρει για τα άλλα κανάλια καλύτερα. Θέλω να σου σφίξω το χέρι και δεν μπορέσει και μακριά. Έχουμε και COVID ούτως ή άλλως. Μωρό μου, μωρό μου. Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος για το pop-up. Προφήτης ο Γρηγόρης Κουτσογιαννόπουλος. Ετοιμάζεται. Πες μου, έχει κλείσει. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω ότι του έχει γίνει πρόταση και περιμένουν την απάντησή του και ότι είναι πάρα πολύ κοντά και εγώ λέω ότι εδώ ήμασταν και τα έλεγες. Τα έλεγα γιατί. Γιατί τα έλεγα. Γιατί η Ηλιάνα ταιριάζει με την κουλτούρα του Θοδωρή. Απόλυτα. Και ο Θοδωρής, επειδή έχει αυτή την ευχέρεια, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, να πει όχι σε κάποια παρουσιάστρια που δεν θέλει να είναι δίπλα της, πιστεύω ότι με την Ηλιάνα ταιριάζουν πάρα πολύ. Και νιώθω ότι και ο ίδιος το ξέρει καλά λίμωνο, και νιώθω ότι και η Ηλιάνα θα είναι πάρα πολύ τυχερή αν έχει δίπλα της ο Θοδωρή. Θα είναι πάρα πολύ τυχερή. Εγώ να πω, παιδιά, τον Θοδωρή δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που χαίρομαι να ανοίγω τη τηλεόρασή μου και να τον βλέπω σαν φυσιογνωμία. Βάζει ηρεμία, ξέρει πάρα πολύ, καλά πάρα τι πολύ, λέει. Πάρα πολύ. Έτσι, εντάξει, θα σας πω και κάτι άλλο για τον Θοδωρή. Πέραν το ότι ως τηλεοπτική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί κανένας αδιαφυσβήτητα να του αναγνωρίσει την παιδεία του. Να μην του αναγνωρίσει την παιδεία του, τη γνώση για τα κινηματογραφικά κτλ. Εγώ θέλω να σας πω μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα του. Τι θα πεις? Όχι, θα πω κάτι πολύ. Όχι, μην τρομάζει. Όχι. Όταν ο Γρηγόρης έφυγε από την Ελένη, ο Θοδωρής ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που και τον πήρε τηλέφωνο και δεν σταμάτησε και να του μιλάει, θέλω να πω έτσι. Αυτά. Εντάξει. Τι να απαντήσουμε, δεν υπάρχει απάντηση. Όχι, είναι πολύ σωστός ο Θοδωρής. Είναι, δεν μιλάει πολύ, δεν ανοίγεται πολύ, κάνει επιλεκτικά παρέες, αλλά είναι σωστός άνθρωπος. Εγώ θέλω να σας πω ότι το pop-up θα έχει τηλεοπτική διάρκεια 1,5 ώρα. Μόνο. Α, το μικρό λίγο, είναι πολύ. Πολύ λίγο. Που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι με τις διαφημίσεις ο καθαρός χρόνος θα είναι κάπου 45 λεπτά. Θα είναι όχι 45, περισσότερο. Άμα βάλεις τα break ένα... Περισσότερο θα είναι 55 λεπτά. Κάτω από μία ώρα πάντως σίγουρα. Όχι. Μπορεί και λίγο πάνω γιατί στην αρχή τουλάχιστον πριν δουν το προϊόν δεν θα έχει και πάρα πολλές διαφημίσεις. Οπότε θα είναι λίγο πάνω από μία ώρα. Άρα μικρή διάρκεια, άρα τι κόνσεπτ θα είναι αυτό. Είναι πρωτοπίσε. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε πει στην εκπομπή ότι μέσα θα υπάρχει και ένα reality μεταμορφώσεων, προφανώς για εμπορικούς λόγους όλο αυτό. Δεν μπορούν αυτό το reality μεταμορφώσεων να το κάνουν σε καθημερινή βάση, νομίζω. Αυτό για εμπορικούς λόγους, κατάλαβες. Θα είναι μια εβδομαδία στήλη. Ναι, γιατί αν είναι και τόσο λίγο ο χρόνος. Δεν φοράει, παιδιά. Δεν είμαστε 3 ώρες εκπομπή και έχουμε τόσα να πούμε και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Άρα μετά τι θα έχει, βρε παιδιά. Δηλαδή, για να καταλάβω λίγο το πρόγραμμα του Α. 11 η ώρα θα τελειώνει το Happy Day. Happy Day, ναι. Μετά θα είναι. 11 με 1 θα είναι η Λεωνόρα. Ναι, το δελτίο θα βγάζει. Δελτίο θα βγαίνει, το δελτίο θα κατήργησε. Προφανώς θα βγάζει δελτίο, όπως πάντα ο Α. Άρα μία μισή δελτίο. Και μία μισή. Μία μισή τρει και μετά δεν ξέρουμε. Ναι. Το 3 με 5 δεν ξέρουμε. Έχουν την Αντελίνα Βαρθακούρη. Γιατί να μην βρουν ένα κόνσεπτ και να κουμπώσουν και την Αντελίνα εκεί στο πρόγραμμα.